είδε τα εγγόνια του να βγαίνουν σώα στη στεριά και αφέθηκε και έγινε η θάλασσα το νεκρικό του κρεβάτι. Την ώρα που του βγάλουν τα παιδιά, τελειώσει αυτό. Τουλάχιστον τα είδε τα δύο παιδιά που βγήκαν. Ο 61χρονος Σκοτσέζος έφτασε στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες για πενθήμερες διακοπές με τη σύζυγό, την κόρη και τα δυο του εγγόνια. Την ώρα που βγήκα, τα παιδιά τρέμουν από το φόβο. Παρά τον κυματισμό, η οικογένεια αποφάσισε το απόγευμα της Τρίτης να απολαύσει τη θάλασσα. Παππούς και εγγόνια πλατσούριζαν στην ακροθαλασσιά, ωστόσο τα ρεύματα τους παρέσυραν. Η αρχή ήταν εδώ και μετά ήρθε με το τσίμα, το τραβήξε και ήρθαμε εδώ. Παππούς και εγγόνια καλούν σε βοήθεια. Είδαμε κόσμο που μαζεύεται, ερχόμαστε όλοι. Και είδαμε εδώ τα δύο παιδιά και τον άντρα που φωνάζανε βοήθεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα των δύο αγοριών ακούει τις φωνές, αλλά είναι ανήμπορη να βοηθήσει. Ο παππούς προσπάθησε να πάει προς τα παιδιά, να τα βοηθήσει να πάνε προς το σωσίβιο. Εργαζόμενοι, κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής άκουσαν τις φωνές τους και έσπευσαν να βοηθήσουν όπως μπορούσαν. Εγώ προσπάθησα να πάω από τα αριστερά, δεν κατάφερα να μπω. Με μεταξύ, δηλαδή, έπεσε στη θάλασσα, δεν τα κατάφερε, έτσι κι αλλιώς δεν έφτασε ούτε καν κοντά. Επειδή εδώ έχει βράχια και αυτά μπορούν να χτυπηθεί και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε, δεν το προλάβαμε. Πετάξαμε στο σύμβιο, δεν προλάβαμε τον ενίκη και προλάβαμε τα δύο παιδιά και τα σύραμε έξω. Ο άτυχος άνδρας, καταβάλλοντας υπερπροσπάθεια, κατάφερε να κρατήσει ζωντανά τα εγγόνια του. Πλησιάζοντας προς τα βράχια, πρώτο ο 7χρονος και στη συνέχεια ο 9χρονος κατάφεραν να πιαστούν από τα σωσίδια και να βγουν στη στεριά. Τα δέσαμε σκοινιά και τα ρίξαμε μέσα. Πιάσαμε τα δύο παιδιά, τα βγάλαμε, τα σώσαμε. Η εικόνα αυτή ήταν μάλλον και η τελευταία που αντίκρισε. Και με το που το δεύτερο παιδί σώθηκε, τον είδαμε να παραδίδει. Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού, το οποίο λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν δεν μπορούσε να προσεγγίσει τον 61χρονο. Ναυαγοσώστης από τη μαρίνα των Γουβών έσπευσε και κολυμπώντας κατάφερε να πλησιάσει το άψυχο σώμα του Σκοτσέζου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το βγάλει στη στεριά. Ναυαγοσώστης και άνδρες του λιμενικού κατάφεραν τελικά να ανασύρουν στο σκάφος το σώμα του άνδρα και να το μεταφέρουν στη μαρίνα από όπου παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Τα παιδιά είναι σε άριστη κατάσταση από ό,τι φαίνεται, αλλά προληπτικά τα έχουμε στείλει στο νοσοκομείο για έλεγχο μαζί με τη μητέρα. Και έχουμε τον παππού, ο οποίος συνέβη το αναπάντεχο και πολύ δύσκολα μπορούσαν και το βγάλανε τα παιδιά από μέσα από τη θάλασσα. Νιώθω περήφανη επειδή σώσαμε τα παιδιά. Αυτό υπήρχε πρώτα στο μυαλό μας να σώσουμε τα παιδιά. Και μετά εντάξει, το άνθρωπο δεν προλάβαμε να το σώσουμε. Νιώθαμε τύψεις. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Η αυτοθυσία του παππού έδωσε ζωή στα εγγόνια του. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύτηκαν χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Η κλινική τους εικόνα ήταν καλή, ωστόσο παρέμειναν στο νοσοκομείο προαιρετικά για παρακολούθηση, καθώς η διάσωσή τους, όπως τα ίδια μας περιέγραψαν, ήταν εργώδης και δύσκολη και τους δημιούργησε πολύ στρες. Τα παιδιά ήταν τρεμαγμένα, την ώρα που ανεβήκαν πάνω κατάλαβα που ήταν δικό του άνθρωπο μέσα και ξεκινάνε να κλαίγανε. Και μπορεί η υγεία των παιδιών να είναι καλή, ωστόσο η πληγή στις ψυχούλες τους θα πάρει χρόνο για να κλείσει. Όπως μας περιέγραψαν, είδαν τον παππού τους να επιπλέει και αυτό τους έχει προκαλέσει μεγάλη στεναχώρια. Θα χρειαστούν ψυχολογική υποστήριξη και τη βοήθεια ειδικού όταν επιστρέψουν στη χώρα τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια θα αναχωρήσει όπως ήταν προγραμματισμένο αύριο για τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ η σωρός του άτυχου άνδρα θα ακολουθήσει όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.